Μετρό Θεσσαλονίκη όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι εγκλωβισμένη στις μιλόπετρες ενός διαβολικού τριγώνου κυβερνώντων, αττικών μετρών και κοινοπραξίας. Είναι απορίας άξιων ένα έργο με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, πώς είναι δυνατόν να έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους καινούριους, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αντί να επενδύσουμε στο μετρό, παίρνουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν μεταμιακές ανάγκες. Ένα έργο που γνωρίζει για την πόλη έχει καταντήσει να είναι πρόβλημα για την πόλη, αλλά και για τους εργαζόμενους μείζον πρόβλημα, διότι δέχονται τις απολύσεις στη μία πίσω από την άλλη. Σημειωτέωνες αυτό το έργο θα έπρεπε τώρα να εργάζονται τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενοι. Δεν μπορούν άλλο οι εργαζόμενοι να ανεχτούν ένα έργο που έχει τεράστιες δυνατότητες να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απόλυτη ύφεση και να κινδυνεύει ουσιαστικά να καθυστερήσει άλλα 2-3 χρόνια αν πάμε σε επαναδημοκράτηση. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να τους αποκαλύπτουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το έργο να συνεχιστεί.